Ραγδαίες οι εξελίξεις, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα πολύ καλά αυτό που εξήγησε στη δήλωσή του ξεκινώντας ο κύριος Τσίπρας, ότι ωραίο είναι οι άνθρωποι, ή περιέγραψε κυρίως τις δικές του αντιδράσεις, εν θερμό να μην παίρνουν σημαντικές αποφάσεις. Δεν μπορείς να πάρεις την ώρα που ανοίγει η κάλπη και πρέπει μετά από 2 ώρες κάτι να δηλώσεις, 3 ώρες, 4, 5, δεν έχει σημασία, πες ότι την έκανε τα μεσάνυχτα τη δήλωση, να πάρεις μια απόφαση ζωής. Για εκείνον είναι μια απόφαση ζωής και ενδεχομένως είναι ζωής και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα του δώσω εγώ πνοή, νέα πνοή, θα το κάνει κάποιος άλλος. Και το έκανε σήμερα, όπως είπε, στο μαξιλάρι του έτρεχαν αυτές οι σκέψεις. Αυτό ήταν ένα βάσανο για εκείνον, έτσι κι αλλιώς, που θα είχε και πόνο. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να δούμε και την ανθρώπινη διάσταση του ανθρώπου που πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση. Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν άκουσες ότι θα παραιτηθεί, άσε όταν τον ακούσαμε όλοι? Κοίταξε, δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Κανείς μας δεν το περίμενε. Έτσι. Προσωπικά ένιωσα με έναν ευνηδιασμό εκείνη τη στιγμή όταν είδα ότι παραιτείται ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεν το περίμενα, γιατί θεωρούσα ότι με κάποιον τρόπο θα συνεχίσει. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο θα συνεχίσει ο κ. Τσίπρας στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο δεν μέλλον, είναι τόσο μεγάλο. Βεβαίως. Όχι στο πολύ μακρινό μέλλον. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ. Κοίτα, στη χώρα μας οι πρώην πρωθυπουργοί παραμένουν συνήθως βουλευτές στα κομμάτια τους. Ναι. Δηλαδή, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που δεν έχουν παραμείνει. Ναι, αλλά κοίτας, δεν μπορώ να βρω προς το παρόν το ρόλο που μπορεί να έχει. Ναι, ναι, προφανώς. Και ποιοι είμαστε εμείς τώρα που θα κάνουμε εικασίες για το τι ρόλο θα μπορούσε να έχει. Θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να δω. Τώρα μπορεί κάποιος άλλος να μπορεί να το δει αυτό το πράγμα. Ευνηδιάστηκα, και φαντάζομαι ότι πολλοί ακόμη ευνηδιάστηκαν με την απόφαση του κ. Τσίπρα. Θεωρούσαμε ότι με κάποιον τρόπο θα συνεχίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει ένα έτσι έξυπνο post που λέει: με τον Τσίπρα χάνουμε, χωρίς τον Τσίπρα χανόμαστε. Ναι. Το διάβαζα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, εντάξει, το λέω λίγο σχηματικά, έτσι δεν το εννοώ απόλυτα, μην το πάρει κάποιος τους μετρητής. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ, νομίζω, χωρίς τον Τσίπρα μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες. Με τον Τσίπρα εκτιμώ ότι θα έμπαινε σε μικρότερες περιπέτειες, περιπέτειες θα είχε ούτως ή άλλως. Αλλά ωστόσο, πράγματι, ο κ. Τσίπρας έκανε μια κίνηση που μάλλον θα αποδειχθεί στο μέλλον σοφή και για τον ίδιο και πιθανότητα και για το κόμμα του. Ανοίγει κατά κάποιο τρόπο το καπάκι για να φύγει όλος ο ατμός και η πίεση που υπάρχει αυτή την ώρα, γιατί πολλοί ζητούν ευθύνες, δριός πεσούσης και τα λοιπά, να μην επαναλάβουν τα γνωστά. Ο αρχηγός φταίει για όλα. Προς το παρόν τον αποθεώνουν. Δηλαδή δεν ισχύει ακόμη το δριός πεσούσης Πασανίτσι. Μακάρι να μην προς ισχύσει. Προς το παρόν τον αποθεώνουν. Και το λέω στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Υπάρχει αυτή η ρίση που επίσης πολύ έτσι, σοφή ρίση που λέει ότι όταν κάποιος κερδίζει, κερδίζουν όλοι μαζί. Όταν χάνει, χάνει μόνος του. Έτσι. Μα το έχει πει ο ίδιος ο Τσίπρας πρώτος. Έτσι. Το είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν θυμάμαι, εδώ και κάποιο καιρό. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι εντάξει, προφανώς θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο κόμμα. Η δήλωση που έκανε είναι πολύ προσεκτική κατά την άποψή μου. Είπε ότι θα παραμερίσει ο ίδιος για να έρθουν νέες δυνάμεις να τραβήξουν μπροστά το άρμα. Έτσι, λοιπόν, περίμενε, επειδή αυτό είναι ένα δεύτερο μέρος της συζήτησης, να πάρουμε το σχόλιο το δικό σου και για τη δήλωση Μητσοτάκη. Με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, το δικαστικό λόγο, αλλά και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα όταν κλήθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Δεν τη διαβάζω όλη. Ελπίζω να τον βρει, να βρει τον δρόμο του. Του το εύχομαι ειλικρινά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι κατά τη λίγο σκληρότερη η δήλωση από όσο θα περίμενα εγώ. Ναι, γιατί σε μια τέτοια στιγμή που... Εντάξει, θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον είναι εκεί με την μεγάλη με την ψήφο της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μα είναι ακόμη τόσο χαρούμενος. Έτσι δεν είχε και λόγο. Και να είναι και λίγο πιο γενναίος με τον αντίπαλο. Να επισημάνει αυτά που θα μπορούσε να τα πει και τα έχει πει κατά κόρον όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς, και θα τα πει τώρα... και όλο το επόμενο.
Δεν ξέρω αν έχουν νόημα δηλαδή να συνεχίζουμε σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης δύο μέρες μετά. Πάμε Γιώργο στην επόμενη μέρα. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι παραιτήθηκε από τα όργανα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συνέχεια αυτού του σκηνικού που άλλοι λένε έγινε, άλλοι δεν έγινε, ότι δηλαδή κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια ή πιάστηκαν στα χέρια Τζανακόπουλος και Ρήγας, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει πια και τόση σημασία αυτό. Έτσι, σε αυτές τις στιγμές, όταν δηλαδή υπάρχει κατήφια και πόνος, υπάρχει και μεγάλος εκνευρισμός και μια κουβέντα μπορεί να φέρει την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν έφτασαν στο σημείο της χειροδικίας. Έχουμε λοιπόν την πληροφορία για παραίτηση από το όργανο του Τζανακόπουλου. Τα ονόματα που έπαιζαν σε ένα πρώτο σενάριο που διατυπώθηκε μετά τις εκλογές του Μαΐου ήταν για Χτσιόγλου, για Χαρίτση από την νεότερη γενιά. Δεν ξέρω αν θα, προφανώς μπορεί να προκύψουν κι άλλα ονόματα. Να θεωρούμε σίγουρες αυτές τις υποψηφιότητες? Κοίταξε, νομίζω το λέγαμε και μαζί. Έχω πιο εσωτερική βέβαια ενημέρωση. Η κυρία Χρυσοβελό είναι εδώ και θα τα πούμε αμέσως. Θα μας τα πει η κυρία Χρυσοβελό, που πιθανότατα ξέρει περισσότερα από εμάς αν έχει μιλήσει. Νομίζω ότι η κυρία Χτσιόγλου, γιατί αναφέρθηκε στην κυρία Χτσιόγλου, το συζητούσαμε νομίζω και μαζί τις προάλλες όταν κάναμε την σχετική συζήτηση. Δεν θα κάνει κάτι αν δεν έχει τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, προφανώς έχει φιλοδοξίες. Και έχει φανεί ότι έχει φιλοδοξίες. Ναι, αλλά σε κάθε τώρα περίπτωση, γιατί να έχει την ευλογία του κύριου Τσίπρα? Την ευλογία, αντιλαμβάνεσαι, θέλω να πω. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι Μητροπολίτης ο κύριος Τσίπρας, για να δίνει ευλογίες, αλλά τουλάχιστον να έχει τη σύμφωνη γνώμη του. Βέβαια, θα μου πεις τώρα παραιτήθηκε. Ακόμη και μετά την παραίτηση, εγώ θέλω να πιστεύω ότι. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι του πιο στενού πυρήνα? Ναι, είναι στον πιο στενό πυρήνα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα από τα πρόσωπα που πιθανότατα θα διεκδικήσει την ηγεσία. Όπως βεβαίως και ο κύριος Χαρίτσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την ομπρέλα, από την επωνομαζόμενη ομπρέλα, αν πραγματικά θα θελήσουν να κάνουν κάτι. Έχω την εντύπωση ότι και από εκεί θα προκύψει κάποιο πρόσωπο. Να δούμε όμως πώς και ποιος. Θα είναι ο κύριος Χαρίτσης, θα είναι κάποιος άλλος. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Θα τρέξουν οι εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ πάντως ότι ναι, αυτά τα δύο ονόματα που είπες είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσουν την ηγεσία την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Χαίρε Γιώργο, αύριο. Λόγω αύριο θα έχουμε σίγουρα πολύ πιο πλούσιο ρεπορτάζ από αυτή την ιστορία.